Επίσημη πρώτη σήμερα για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κλήτου. Η νέα δομή μπαίνει πλέον σε λειτουργία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το κουδούνι χτύπησε και όλοι ήταν εκεί. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, φορείς, για να ευχηθούν τα καλύτερα για το νεοσύστατο σχολείο που έρχεται να καλύψει ένα κενό στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Ξεκινάμε με αισιοδοξία το νέο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης, που είναι το έκτο, όπως είπαμε, καλλιτεχνικό σχολείο σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε χαρούμενοι που γίνεται αυτό το εγχείρημα. Νομίζω το χρειαζόταν και το έχει ανάγκη η περιοχή μας. Θα ξεκινήσουμε με τρεις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η κατεύθυνση των εικαστικών, η δεύτερη είναι θεάτρο κινηματογράφου και η τρίτη είναι χορού. Θέλουμε πράγματα να γίνουν ακόμα. Δεν είμαστε τελείως έτοιμοι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά σιγά σιγά και με τη βοήθεια όλων, φορέων, εκπαίδευσης, κοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων, θα τα καταφέρουμε να το στήσουμε και να ξεκινήσουμε ομαλά αυτή την προσπάθεια. 31 μαθητές ξεκινούν με το όραμα και την έμπνευση για μια δημιουργική χρονιά, με διάθεση για μάθηση μέσα από μια διερευνητική και επικοινωνιακή διαδικασία. Και είναι αυτοί που θα βάλουν το πρώτο λιθαράκι στο νέο σχολείο που λειτουργεί στην τοπική κοινότητα Κλήτου του Δήμου Κοζάνης. Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να είμαστε παρόντες όλοι εδώ στον πρώτο αγιασμό του νέου καλλιτεχνικού σχολείου, του έκτου κατά σειρά στη χώρα. Είμαστε ενθουσιασμένοι, είμαστε χαρούμενοι και το τοπικό συμβούλιο και όλοι οι κάτοικοι. Νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Η απόφαση μας ήταν ομόφωνη, στηρίζεται από όλο το χωριό. Θα είμαστε κοντά σε ό,τι μας ζητηθεί και σε ό,τι χρειαστεί το νέο σχολείο, θα είμαστε παρόντες. Είναι η πρώτη μέρα του καλλιτεχνικού σχολείου, για το οποίο είμαστε χαρούμενοι που ξεκινά και το οποίο ευελπιστούμε, αυτό είναι το ζήτημα τώρα και η πρόκληση, να σταθεί στα πόδια του και να ξεκινήσει την πορεία του στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή και στο Δήμο αλλά και σε όλη την περιφέρεια, μιας και θα έχει παιδιά από την ευρύτερη περιοχή υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Αυτός είναι ο στόχος μας, σε αυτό θα δουλέψουμε. Νομίζω ότι θα διαδραματίσει το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσει και θα πάνε όλα καλά. Ξεκινάει η σχολική χρονιά με τις ευλογίες, βλέπετε, της Εκκλησίας και με το χαρμόσυνο γεγονός ότι δημιουργείται καλλιτεχνικό σχολείο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ την περιφέρεια. Εύχομαι αυτό το σχολείο να γίνει η αφετηρία για μια πολλαπλή μόρφωση στα παιδιά μας. Ήταν κάτι που έλειπε. Ξέρετε ότι έχουμε δύο μουσικά γυμνάσια λύκεια. Κάθε νομός έχει ένα μουσικό γυμνάσιο λύκειο. Εμείς εδώ έχουμε ένα στην Πτολεμαϊδα και ένα στη Σάτιστα. Και έλειπε το καλλιτεχνικό σχολείο. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους εμπνευστές και στους κοινοβουλευτικούς και στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της Κοινότητας που ανακάλεσε αυτή την πρωτοβουλία με ιδιαίτερη ζέστη. Με ευχές για μια καλή σχολική χρονιά συνοδεύτηκαν οι δηλώσεις των βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι οποίοι εξήραν τη δημιουργία καλλιτεχνικού γυμνασίου στην περιοχή και παράλληλα εξέφρασαν τη στήριξή τους στους εμπλεκόμενους φορείς για την ευρυθμότερη λειτουργία του σχολείου. Αυτή η καινούργια προσπάθεια που γίνεται εδώ στο Νέο Κλήτο, η προσπάθεια του καλλιτεχνικού λυκείου, είναι μια προσπάθεια ακριβώς καινούργια. Είναι δεδομένο ότι θα έχει καταρχήν ελλείψεις, αλλά έχει ξεκινήσει, έχει μεγάλο όγκο προσδοκιών, μεγάλο όγκο δυνατοτήτων και πιθανοτήτων η περιοχή μας, πέρα από την γενική εκπαίδευση και τις απαιτήσεις που υπάρχουν γύρω από αυτήν, να έχει και δυνατότητες εκπαίδευσης και γνώσης για αυτήν καθ' αυτήν την τέχνη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, γιατί η τέχνη έχει σημασία να είναι στοιχείο της καθημερινότητας των πολλών, της καθημερινότητας του εργαζόμενου λαού σε μια περιοχή όπως ακριβώς είναι και η δική μας. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα της δημόσιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ένα σχολείο που, όπως θα καταλάβουμε, θα προσφέρει πάρα πολλά και στην πόλη της Κοζάνης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και ένα σχολείο που θα εκτιμήσουμε πολύ την παρουσία του και τη δημιουργία του, κυρίως στα επόμενα χρόνια.
Ένα σχολείο που πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να σταθεί, γιατί κατά τη γνώμη μου έτσι θα έπρεπε να είναι τα σχολεία στην επικράτεια. Σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική εκπαίδευση, πολύ σύντομα, στον επόμενο μήνα θα έχει δημιουργηθεί η αίθουσα χορού και θα εκκρεμεί το εργαστήρι οικαστικών, που επίσης είναι μια εύκολη διαδικασία. Πιστεύω ότι στο επόμενο Δήμο θα έχει τελειώσει γι' αυτό. Η μεγαλύτερη υποδομή όμως που λείπει από αυτό το σχολείο και λείπει από τα περισσότερα σχολεία και από τα περισσότερα καλλιτεχνικά σχολεία είναι το αμφιθέατρο. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο βήμα. Καλή χρονιά και εύχομαι αυτό το ξεκίνημα που γίνεται στον τόπο μας με αυτό το ιδιαίτερο σχολείο που ξεκινά φέτος τη λειτουργία του και αποτελεί ένα πιλωτικό εγχείρημα που όλοι ευχόμαστε να φέρει θετικά αποτελέσματα για το καλό και του τόπου και της χώρας, να το δώσετε εσείς το αληθινό περιεχόμενο που του ταιριάζει και επεδίωξε και η ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και όσοι φορείς και πρόσωπα αγωνίστηκαν για να ιδρυθεί, να δικαιώσετε αυτές τις προσδοκίες, αλλά πάνω απ' όλα τις προσδοκίες όλων μας, όπου με χαρά και ενδιαφέρον παρακολουθούμε τέτοιου είδους προσπάθειες να λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μας, ώστε με την συμμετοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών, με την αμέριστη συμπαράσταση των καθηγητών και με την παροχή όλων αυτών των εφοδίων της γνώσης που απαιτούνται, αλλά και τη στήριξη των οικογενειών σας, να αποτελέσετε ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Βρισκόμαστε στο χώρο του Καλλιτεχνικού Σχολείου, ένα καινούριο σχολείο, και θα λέγαμε ότι εμείς θα θέλαμε τέτοια σχολεία να έχουμε στη χώρα μας, σχολεία τα οποία θα μπορούν να μας δώσουν πολύπλευρη γνώση και πολύπλευρη γνώση και παιδεία. Αφιερώνεται επίσης καινούργια χρονιά στον πολιτισμό, γιατί από ένα άλλο παράθυρο ανοίγουμε δρόμο από το εγώ στο εμείς, όπου ο πολιτισμός καλλιεργεί ακριβώς αυτή την ποιότητα, και πιστεύουμε ότι τα παιδιά του Καλλιτεχνικού Σχολείου θα διανθίσουν την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα με νέες σπουδές προσωπικότητες που θα έχουν άλλες πρωτιές σε άλλα μετερίζια, σε άλλους αγώνες. Ευχάριστα τα νέα για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κλήτου, που ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ένα άλλο σχολείο όμως, αυτό της Ανοκόμης, προκάλεσε κύκλους συζητήσεων, καθώς οι αρμόδιοι προτείνουν να συγχωνευτεί στο Γυμνάσιο Κρόκου. Έγινε μια συνάντηση πριν από κάποιες μέρες στο χωριό με δική μου πρωτοβουλία, μετά την κοινοποίηση της απόφασης. Ενημερώθηκαν οι γονείς, υπάρχουν επιφυλάξεις και ενστάσεις. Κατατέθηκαν, ήταν παρόν και ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Έχει θέματα όλη αυτή η συζήτηση, δεν έχει κλείσει φαντάζομαι. Υπάρχουν και νομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας και ζητήματα που πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας είναι πρώτα ποιο είναι το ιδανικό και το καλύτερο για τα παιδιά. Με εκπαιδευτικά κριτήρια, με κριτήρια που τα ευνοούν ως προς την κομμάτι της διδασκαλίας, του σχολείου. Νομίζω αυτό είναι το ζήτημα και έτσι πρέπει να αξιολογήσουμε και να κρίνουμε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα το συζητάμε και με τους ανθρώπους της εκπαίδευσης και με την τοπική κοινωνία για να δούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Επαναλαμβάνω, για τα παιδιά, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Στην Ανοκόμη έχουμε ένα σχολείο, το Γυμνάσιο Κρόκου, το οποίο είναι στα 3 χιλιόμετρα, και έχουμε κάνει μια αρκετή έτσι δουλειά με τους γονείς από το Φλεβάρι ακόμη, θέλοντας να στηρίξουμε ένα περιφερειακό γυμνάσιο. Τα παιδιά του παραρτήματος που είναι γύρω στα 30-32 να μεταφερθούν στο Γυμνάσιο Κρόκου, ούτως ώστε να έχουμε ένα σχολείο ισχυρό.